Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Ο Ρωμαίος Θεός Ιαννός, όπως γνωρίζετε, είχε δύο πρόσωπα. Πριν από 4 μήνες μας έδειξε το άσχημο, το σκληρό του πρόσωπο και δεν θα ξεχάσω όταν επισκέφθηκα την περιοχή 3 μέρες μετά την πρωτοφανή θεομηνία, τις εικόνες που αντίκρισα, αλλά κυρίως την θλίψη, την απεσιοδοξία, το άγχος, την ανασφάλεια, την οποία εισέπραξα από τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Σήμερα, 4 μήνες μετά, ο Ιαννός μας δείχνει το καλύτερο πρόσωπό του, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να ισχυριστώ ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Μπορώ όμως να εισπράξω ότι η κυβέρνηση, όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, πέραν των υπουργών οι οποίοι έσκυψαν πραγματικά πάνω στο πρόβλημα, να ευχαριστήσω ειδικά τους γενικούς γραμματείς, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον Δημήτρη τον Σκάλκο, αλλά ειδικά τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, στον οποίον η Καρδίτσα και όλη η Θεσσαλία οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι ασχολήθηκε νυχθημερών με τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών και νομίζω τα αποτελέσματα είναι ορατά. Είναι μετρήσιμα καταρχάς, δεν θα επαναλάβω τα ποσά τα οποία έχουν εκταμιευθεί, αλλά νομίζω τα εισπράττει κανείς και σε αυτό το κλίμα της συγκρατημένης αισιοδοξίας, το οποίο βλέπω να αντανακλάται και σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη θεομηνία του Ιαννού, αποφασίσαμε ότι πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε διαφορετικά. Ότι ήταν αδύνατο να κινηθούμε με τους συνηθισμένους ρυθμούς της ελληνικής διοίκησης και αποδείξαμε στους εαυτούς μας αλλά και στους πολίτες ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι στις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, ένα πράγμα δεν ακούσαμε και αυτό είναι που είναι το κράτος. Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι παρόν κάθε φορά που ο πολίτης το χρειάζεται. Και αυτό αποδείξαμε, το αποδείξαμε και έμπρακτα με τη διαχείριση της περιπέτειας της πρωτοφανούς, το τονίζω, θεομηνίας του Ιαννού. Καλός συντονισμός μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων, των γενικών γραμματέων, ομαδική δουλειά, επιμένω πάρα πολύ πάντα. Σε αυτό είμαστε όλοι μια ομάδα, όλοι μαζί θα πετύχουμε ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Δεν πρόκειται να ξεχωρίσει κάποιος εις βάρος κάποιου άλλου, είναι κάτι στο οποίο επιμένω ιδιαίτερα. Ταχύτητα, να σκεφτούμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, όπως σας είπα, δεν είμαστε δέσμοι προηγούμενων καταστάσεων, πόσο μάλλον όταν κληρονομούμε κανονιστικά πλαίσια τα οποία δεν δουλεύουν. Ο Χρήστος είχε δίκιο, υπέγραφε αποφάσεις αποζημιώσεων από το 2015 και από το 2016. Δεν μπορεί όμως ο επιχειρηματίας να περιμένει 5 χρόνια για να πάρει την ενίσχυση που το κράτος του οφείλει. Συντονισμός λοιπόν, ταχύτητα, καινοτομία στον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος, διαφάνεια και λογοδοσία, επιμένουμε πολύ σε αυτές τις αρχές, συνθέτουν τις αξίες πάνω στις οποίες κινηθήκαμε για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω επίσης να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Ανδρέα τον Λικουρέτζο, διότι και ο ΕΛΓΑ κινήθηκε πέρα και πάνω από τις προσδοκίες. Για όσους θυμούνται προεκλογικές μου παρουσίες στη Θεσσαλία, είχαμε μιλήσει τότε και είχαμε επισημάνει την ανάγκη να αλλάξουν ο βασικός κανονισμός του ΕΛΓΑ. Και ήδη κάναμε πρώτες τροποποιήσεις, οι οποίες απέδωσαν. Και σε συνεννόηση με τον Ανδρέα και με τον Σπύλιο τον Λιβανό, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε ακόμα νέες καινοτομίες, τις οποίες θέλουμε να εισάγουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, διότι πολύ απλά κανούμαστε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν. Και θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Βεβαίως, είναι και ζήτημα χρημάτων. Και δεν διστάσαμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη
για να υποστηρίξουμε τη Θεσσαλία να ξεπεράσει αυτή τη θεομηνία. Κάναμε και κάτι ακόμα όμως. Φροντίσαμε όχι απλά να επουλώσουμε τις πληγές, αλλά να διορθώσουμε και διαρθρωτικές αδυναμίες. Ο Κώστας ο Γοροστός έκανε εξαιρετική δουλειά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έκανε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η περιφέρεια, τις άμεσες παρεμβάσεις, τις άμεσες διορθωτικές κινήσεις και στη συνέχεια έρχεται και παρεμβαίνει το Υπουργείο για να μπορέσει να αναλάβει τα βαρύτερα έργα υποδομών. Με απασχολεί ιδιαίτερα και το είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα και γι' αυτό και δρομολογήσαμε αυτή τη λύση, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε τις πολλές μικρές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα ορεινά δίκτυα, ειδικά στην Αργυθέα που έχει πληγεί περισσότερο, χωρίς να είμαστε δέσμοι των ρυθμών του παρελθόντος. Και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο και θα ξαναφτιάξουμε τις υποδομές καλύτερα από ό,τι ήταν. Και θα τις ξαναφτιάξουμε καλύτερα από ό,τι ήταν και θα βρούμε και την ευκαιρία να σχεδιάσουμε και το Υπουργείο Δρομολογία, εξάλλου υπάρχουν τέτοιοι πόροι, και την υποστήριξη των βασικών, την ενίσχυση των βασικών αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια καταστροφή. Φυσικές καταστροφές θα έχουμε. Και πάντα θα υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, τα οποία κάποια ενδεχομένως να μην μπορούμε καν να τα προβλέπουμε, και ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή θα γίνονται πιο έντονα. Γνωρίζουμε όμως, φυσικά και το γνωρίζετε καλά, που είναι οι αδυναμίες, και αυτές θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε. Διότι εκεί ακριβώς έρχεται και ενώνεται η υποχρέωση της πολιτείας να παρεμβαίνει ανακουφιστικά βραχυπρόθεσμα για να μπορέσει να στηρίξει τους αγρότες με τις γρήγορες αποζημιώσεις, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τα σπίτια που φτιάχτηκαν να ξαναφτιαχτούν, τις επιχειρήσεις να ξανασταθούν στα πόδια τους. Και βέβαια την τοπική κοινωνία με παρεμβάσεις στις υποδομές για να βελτιωθεί καταρχάς η προσβασιμότητα και να γίνουν οι άμεσες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Αυτό όμως έρχεται και τέμνεται με τις πιο αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας μία μεγαλύτερη προοπτική και μία ελπίδα, κυρίως για τα νέα παιδιά, ότι υπάρχει μέλλον, γιατί μέλλον υπάρχει εκεί που υπάρχουν καλές δουλειές. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μία αναφορά σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την προσβασιμότητα και αφορά και την Καρδίτσα και είναι ο Ε65. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα Τρίκαλα και να ανακοινώσουμε και επίσημα ότι το βόρειο τμήμα του Ε65 θα ολοκληρωθεί. Και θα ολοκληρωθεί γιατί καταφέραμε μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πάρουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε αυτό το έργο για να μπορέσει να γίνει πράξη. Και αυτό αφορά όλη τη Δυτική Θεσσαλία, όχι μόνο τα Τρίκαλα. Αφορά πολύ και την Καρδίτσα, διότι έτσι βελτιώνεται η προσβασιμότητα προς βορρά. Η δεύτερη παρέμβαση που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και χαίρομαι που την έθιξαν και δήμαρχοι αλλά και ο εκπρόσωπος του ΟΕΒ Ταυροπού, αφορά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα εγκυοβελτιωτικά έργα. Αποτελεί για μένα πρώτη προτεραιότητα. Το επαναλαμβάνω. Πρώτη προτεραιότητα. Ο Κώστος Καρέκας είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία κληροδότησε στο Υπουργείο και είμαι σίγουρος ότι με τη νέα του ιδιότητα θα εξακολουθεί να την παρακολουθεί. Το ΣΔΙΤ για τον Ταυρωτό είναι έτοιμο, θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και υπάρχουν και σημαντικοί πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης για σημαντικά εγκυοβελτιωτικά έργα, είτε μιλάμε για τα φράγματα αυτά καθ' αυτά, αλλά ξεχνάμε πολύ συχνά τα δίκτυα άρδευσης, τα οποία μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά. Ξέρετε πόσα φράγματα έχουμε φτιάξει, το ξέρετε καλά, και δεν μπήκαμε ποτέ στον κόπο να δημοπρατήσουμε τα δίκτυα με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει νερό και να μην μπορούμε να αποτίζουμε τις περιοχές για τις οποίες προοριζόντουσαν. Με τους δύο αρμόδιους υπουργούς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, πρέπει να ξαναδούμε συνολικά το πλαίσιο των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, το οποίο είναι μια χαοτική κατάσταση, η οποία χρήζει ουσιαστικότατο εξορθολογισμό. Αν όμως μιλάμε για βιώσιμη γεωργία με πράσινο αποτύπωμα, πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα το νερό, πρέπει να έχουμε συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην διαδικασία
άντλησης αλλά και αξιοποίησης του νερού. Έτσι θα μειώσουμε συνολικά το αποτύπωμα και έτσι θα έχει και τελικό όφελος ο αγρότης, γιατί θα μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Η τρίτη αναπτυξιακή παρέμβαση, και χαίρομαι που το έθιξε ο Δήμαρχος της Αρχιθέας, αφορά το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουμε συνολικά ως κυβέρνηση για την ορεινή Ελλάδα. Και η προσέγγιση ότι ο τουρισμός μας δεν είναι μόνο τουρισμός που αφορά τα νησιά μας, τη θάλασσά μας το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να είναι τουρισμός 365 μέρες το χρόνο, για να μπορούμε να αξιοποιούμε τις ομορφιές του ορεινού μας πλούτου και να συνδέουμε το τουριστικό μας προϊόν με ποιοτική αγροτική παραγωγή, με την έννοια της ελληνικής κουζίνας, με την ανάδειξη της τοπικής πολιτικής κληρονομιάς. Αυτό αποτελεί για μένα μια πρώτη προτεραιότητα. Εξάλλου γνωρίζετε το προσωπικό μου ενδιαφέρον και την αγάπη μου για τα ελληνικά βουνά. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά όλα ξεκινάνε πάλι με τα ζητήματα της προσβασιμότητας. Παραδείγματος χάρη, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στα Τρίκαλα, για την κατεύθυνση την οποία έχω δώσει να επανεκκινήσουμε τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το φράγμα της Μεσοχώρας. Ένα σημαντικότατο υδροελεκτρικό έργο, το οποίο έχει μείνει ημιτελές, το οποίο θα μπορεί να συμφέρει σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει, όπως έχει δημιουργηθεί στη λίμνη Πλαστήρα, ένα νέο πόλο ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία για τους πιο πολλούς από εμάς είναι παντελώς άγνωστη. Τα λέω όλα αυτά διότι η κυβέρνησή μας έχει, πιστεύω, αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες κρίσεις, και δόξα τω Θεώ μας έτυχαν πολλές, αποτελεσματικά, χωρίς όμως να κάνει εκπτώσεις στις μακροπρόθεσμες πολιτικές, οι οποίες είναι αυτές που τελικά, όταν περάσει η κρίση του κορονοϊού, θα επιτρέψουν στη χώρα μας να μπει σε μια διατηρήσιμη και υγιή τροχιά ανάπτυξης. Γι' αυτό και είχα την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλία για να μιλήσω και για τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά και να συζητήσω μαζί σας για το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και στα ζητήματα διαχείρισης των φυσικών καταστροφών. Ο έπαινος και οι ευχαριστίες είναι ευχάριστες στο βαθμό που μας ενθαρρύνουν να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πολλές δυσκολίες ακόμα μπροστά μας. Ξέρουμε ότι οι πληγές μιας τέτοιας καταστροφής δεν θα επουλωθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι είναι ενθαρρυντικό όταν οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ότι κάνουμε πράγματα τα οποία και άλλοι προηγούμενοι είχαν δεσμευθεί, αλλά δυστυχώς όλα αυτά έμειναν στα χαρτιά. Ανυπομονώ λοιπόν να ξαναέρθω στη Θεσσαλία. Εξάλλου ξέρετε ότι επιδιώκω πάντα να κινούμε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Εύχομαι και ελπίζω όταν με το καλό θα έχουμε αφήσει πίσω μας την περιπέτεια του κορονοϊού, να ζητήσω από όλες και από όλους αυξημένη προσοχή, διότι ναι, μεν οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει και προχωράνε με καλή ταχύτητα, όμως ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δύσκολους μήνες μπροστά μας. Με την ευκαιρία να κινηθώ σήμερα στην αγορά και των Τρικάλων και της Καρδίτσας, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά. Δυστυχώς ξέρετε ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας, με πρώτη και πιο σημαντική την περιφέρεια Αττικής, αναγκαστήκαμε να βάλουμε περιορισμούς στη λειτουργία του λιανεμπορίου, διότι αυτό μας υπέδειξαν οι ειδικοί. Ισορροπούμε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία προσπάθειας διαχείρισης πανδημίας και έχουμε ευτυχώς να χτυπήσω ξύλο ακόμα από τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη και από την άλλη συντήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι εύκολη αυτή η ισορροπία. Αξιολογούμε συνέχεια τα δεδομένα και έχουμε επιλέξει μια πολιτική αναπροσαρμογών έτσι ώστε να είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να μην τρέχουμε από πίσω. Επομένως, θα ζητήσω και εδώ πέρα στην Θεσσαλία από όλους και τον αγαπητό Κώστα, τον οποίο θέλω και αυτό να ευχαριστήσω ξεχωριστά, όπως ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές της Καρδίτσας, διότι πραγματικά έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα, να ζητήσω από όλους τους δημάρχους ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή. Τηρούμε τα μέτρα, φοράμε τις μάσκες, αποφεύγουμε τους συγχρωτισμούς, αποφεύγουμε, το τονίζω αυτό, ειδικά τις συναντήσεις στα σπίτια, γιατί εκεί βγάζουμε τις μάσκες, μπορεί να πιούμε και κανένα ποτηράκι
παραπάνω πάνω στο φαγητό. Εκεί έχουμε πολλές εστίες διασποράς του κορονοϊού για να βγούμε όλοι γεροί από αυτή την περιπέτεια, να τρέξουν τα προγράμματα εμβολιασμού, έτσι ώστε όταν με το καλό έρθει η άνοιξη και το καλοκαίρι, να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αφήσει αυτή την περιπέτεια οριστικά πίσω μας. Και πάλι σας ευχαριστώ και στο επανειδήν.